Αυτή η τελετή ορκωμοσίας δεν ήταν όπως όλες τις άλλες. Ήταν μια διαφορετική τελετή καθώς ανάμεσα στους τελειόφοιτους του παιδαγωγικού τμήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη ήταν και η κυρία Λαμπρινή Κουλήση, η οποία μετά από ένα μεγάλο αγώνα που έδωσε, βρέθηκε σε αυτήν την αίθουσα γεμάτη περηφάνεια για τον εαυτό της, καθώς το πείσμα της, η θέλησή της και η αγάπη της για τα γράμματα τη δικαίωσαν και τώρα μπορεί να κρατά στα χέρια της το πτυχίο της. Η κυρία Λαμπρινή είναι μάνα και γιαγιά και παρά τις πολλές υποχρεώσεις της δεν το έβαλε κάτω. Θέλησε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της και να αποτελέσει το ζωντανό παράδειγμα ότι όλα μπορούν να γίνουν αρκεί να θες πραγματικά. Πήγε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, αποφύτησε, έδωσε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και τελείωσε το παιδαγωγικό. Στη χαρά της το παρόν έδωσαν συγγενείς και φίλοι συγχαίροντάς την για την επιτυχία της, για το κουράγιο της, αλλά για το μήνυμα κυρίως που στέλνει σε όλους όσοι το σκέφτονται και δεν τολμούν. Η μάθηση δεν έχει ηλικία. Θέλει μόνο αγάπη και θέληση. Μπράβο. Και εσείς είσαι καθηγήτρια της Λαμπρινής? Όχι, όχι. Εδώ είναι ο καθηγητής μου. Εδώ είναι το Δημήτρη, τον ξέρω. Τι να σου πω, ό,τι ανώτερο, ό,τι ανώτερο. Καθηγητής, συμφοιτητής, συμμαθητής. Για να το χαρίσει, όπως χάρηκε σε αυτήν την εταιρεία. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, γιατί μια απόφοιτη του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας φίτησε στο Γενικό Λύκειο, αποφίτησε, έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις, πέρασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θράκης, του Δημοκριτίου, και σήμερα είναι η μέρα που ορκίζεται και παίρνει τον τίτλο σπουδών. Έχουμε δηλαδή μια απόφοιτη του σχολείου μας που είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό μας κάνει πάρα πολύ περήφανος για τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο, αλλά και για την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευόμενοι μας. Είναι η Κουλήση Λαμπρινή, είναι εδώ δίπλα μας, είναι πάρα πολύ συγκινημένη, είναι μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά 5 εγγονών. Καταλαβαίνετε. Περιμένω και το έκτο. Και περιμένεις και το έκτο εγγονάκι, Λαμπρινή. Φαντάζομαι τη χαρά σου σήμερα, έτσι δεν είναι? Θυμάσαι καθόλου την πρώτη χρονιά, τα πρώτα χρόνια στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, πώς ξεκίνησε αυτή σου η προσπάθεια? Ναι. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πολύ συγκινημένη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λαμπρινή που μας έδωσε αυτή τη μεγάλη χαρά. Είχα τη χαρά να έχω την Λαμπρινή την Κουλήση μαθήτρια στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο της Αλεξανδρούπολης που διδάσκω, και είναι μία απόδειξη ότι η προσπάθεια και όλη αυτή η δύναμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι ανταμείβεται. Η μάθηση πραγματικά δεν έχει όρια